το κοριτσάκι που έφυγε αυτή αργυρό, εν τέλει μοντέλο είναι ή τραγουδίστρια? Τραγουδίστρια. Τραγουδίστρια. Τραγουδίστρια, υπάρχουν και, έχει και κανάλι δικό της που έχουν ανέβει κάποια τραγουδάκια. Ήταν και με ένα παιδί μαζί και κάναν ντουέτο από με Θεσσαλονίκη. Ηρακλή. Ναι, Ηρακλή. Ένα παιδί που το λένε Ηρακλή. Αλλά όπως δήλωσε και στην συνέντευξη που της είχαν πάρει κάποτε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κάνεις όνομα. Υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός και να που προτίμησε να πάει για μοντέλο, να κάνει όνομα για να πάει να τραγουδήσει μετά. Οπότε βέβαια, τώρα αναγκάστηκε το κοριτσάκι να μπορεί να κάνει τη δουλειά του κι αυτή. Ας ελπίσουμε τώρα ότι μάθετε λοιπόν, να ξέρετε αυτό το υπέροχο, γιατί είναι ένα πολύ ωραίο κορίτσι και θα μπορούσε να τα κάνει και μόνη. Και αυτό μας έκανε εντύπωση, δηλαδή που έφυγε από τις πρώτες και δεν ήταν η χειρότερη, ούτε από θέμα φωτογραφίας, ούτε από θέμα εμφάνισης. Πάντως εμείς το σίγουρο είναι ότι βρήκαμε το απαραίτητο αυτό βίντεο και θέλουμε να το δείτε κι εσείς. Να υπενθυμίσουμε για μία φορά ακόμα ότι το κορίτσι αυτό, αν και πολύ όμορφη, σε καμία περίπτωση δεν θέλει να γίνει μοντέλο, θέλει να γίνει τραγουδίστρια. Ίσως αυτός ήταν ο λόγος που την έδιωξαν κιόλας, γιατί μπορεί να έμαθαν ότι όλη αυτή η ιστορία μετά έχει κάνει κάποιο βίντεο κλιπ, της αρέσει, είναι τραγουδίστρια, είναι ερμηνεύτρια, έχει μία πορεία κάποιων χρόνων και σου λέει εντάξει, ξαφνικά αποφάσισε να γίνεις μοντέλο, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα και μπορεί να την έκοψαν για αυτόν τον λόγο. Okay. Μπορεί να είναι αυτός ο λόγος, αλλά εγώ νομίζω ότι σαν εμφάνιση το κορίτσι αυτό μέτραγε, άξιζε και το κυριότερο δεν ήταν και χειρότερη στη φωτογραφία της. Όχι. Και είχε πολύ ωραίο πρόσωπο. Ναι. Δεν ήταν και χειρότερη, δηλαδή μην το λάθουμε τελείως. Απλά ό,τι γουστάρουμε κάνουμε μέσα εκεί. Ό,τι γουστάρουμε κάνουμε. Οι γνωστές αδικίες της κριτικής επιτροπής. Εδώ λοιπόν είναι το σκάνδαλο. Ότι αυτή τη στιγμή κάνουν ό,τι θέλουν όπως το θέλουν και μας το επιβάλλουν και εμάς. Και δεν μπορεί κανείς να το αντικρούσει αυτό, δεν μπορεί κανείς να πει από τους τηλεθεατές ότι ρε τι κάνεις, δηλαδή ας πούμε, γιατί δεν μας δίνει το δικαίωμα να ψηφίσουμε κι εμείς. Βέβαια τώρα δεν γίνεται, γιατί έχουν μαγνητοσκοπηθεί τα επεισόδια. Αλλά το ωραιότερο θα ήταν αυτό, να ψηφίσουμε κι εμείς. Ναι, να υπάρχει και λίγο δικαιοσύνη, βρε παιδί μου. Έτσι ακριβώς. Πλέον ας πούμε, βλέπεις και δεν ξέρεις τι βλέπεις. Ακριβώς. Προς το παρόν όμως, δείτε εσείς ένα μικρό απόσπασμα από την εμφάνιση που έκανε στην R3, εάν δεν κάνω λάθος, R3 είναι. Λοιπόν, η Αργυρό μαζί με τον Ηρακλή, μάλλον μαζί με τον Ηρακλή εμφανίστηκε εκεί και το τι ακριβώς υπόθηκε και το τι ακριβώς τραγούδησε. Αργυρό Μαγκλάρη. Ναι, πλά. Γιατί δεν εκτιμάς, γιατί δεν μου μιλάς και πάντα θα πληρώνω εγώ. Λάθος μου είναι που προσπαθώ. Λάθος μου, τι άλλο να σου πω. Γιατί δεν εκτιμάς, γιατί δεν μου μιλάς και πάντα θα πληρώνω εγώ. Λάθος μου είναι που προσπαθώ. Λάθος μου, τι άλλο να σου πω.